Ακούγεται ότι το 24 θα πάρει φωτιά ο Βόσπορος. Τα οράματα και οι προφητείες έχουν συχνά χρησιμεύσει ως μέσο θεϊκής επικοινωνίας και καθοδήγησης. Το παρόν κείμενο διερευνά ένα όραμα που έλαβε ένας γέροντας από το Άγιον Όρος, ρίχνοντας φως σε ένα σημαντικό γεγονός, τον μεγαλύτερο πόλεμο στον Βόσπορο, που προβλέπεται να συμβεί το 2024. Το όραμα τονίζει τις εκτεταμένες συνέπειες αυτής της σύγκρουσης, καθώς εξαπολύει η δυστυχία και επισύρει την εμπλοκή πολλών κρατών. Αποτελεί έκκληση για προσευχή, μετάνοια και επίγουσα έκκληση για ειρήνη και συμφιλίωση μεταξύ των εθνών. Ένας σεβάσμιος γέροντας με το όνομα Πατήρ Σεραφείμ, ενώ βρισκόταν βαθιά στην προσευχή και την περισυλλογή στο Άγιο Όρος, έλαβε ένα βαθύ όραμα από τον Θεό. Στο όραμα αυτό έγινε μάρτυρας ενός καταστροφικού γεγονότος, του μεγαλύτερου πολέμου στον Βόσπορο. Ο γέροντας είδε μια σύγκρουση τεραστίων διαστάσεων που έμελε να συμβεί το έτος 2024 με εκτεταμένες συνέπειες για την ανθρωπότητα. Ο Βόσπορος, σημαντικό στενό που συνδέει την Ανατολή με τη Δύση, έχει μεγάλη συμβολική σημασία. Σε αυτό το όραμα, ο Βόσπορος αντιπροσωπεύει ένα κομβικό σημείο σύγκρουσης, ένα κατόφλι όπου έθνη και δυνάμεις συγκλίνουν, οδηγώντας σε μια σειρά γεγονότων που θα διαμορφώσουν την πορεία της ιστορίας. Το όραμα απεικονίζει τον μεγαλύτερο πόλεμο ως μια καταστροφική σύγκρουση που κατακλείζει την περιοχή του Βοσπόρου το 2024. Ο πόλεμος αυτός έχει βαθιές επιπτώσεις, καθώς προκαλεί εκτεταμένη δυστυχία και επισύρει την εμπλοκή πολλών κρατών. Συμβολίζει μια σύγκρουση ιδεολογιών, πολιτικών φιλοδοξιών και αγώνων εξουσίας, με αποτέλεσμα αφάνταστη ανθρώπινη τραγωδία και απώλεια. Το όραμα αναδεικνύει τον τεράστιο ανθρώπινο πόνο που θα προκαλέσει αυτός ο πόλεμος. Τονίζει την εκτεταμένη δυστυχία, τον εκτοπισμό και την καταστροφή που θα πλήξουν αμέτρητες ζωές. Επιπλέον, η εμπλοκή πολυάριθμων κρατών εντείνει τη σοβαρότητα της σύγκρουσης, ενισχύοντας τον αντίκτυπό της και παρατείνοντας τη διαδικασία επούλωσης και συμφιλίωσης που πρέπει να ακολουθήσει. Μπροστά σε αυτό το όραμα, η χριστιανική ορθόδοξη πίστη απαντά με μια πρόσκληση για προσευχή, μετάνοια και μια επίγουσα έκκληση για ειρήνη. Αναγνωρίζοντας τις βαθιές συνέπειες του πολέμου, οι πιστοί καλούνται να μεσητεύουν θερμά για τα εμπλεκόμενα έθνη, ζητώντας τη θεία παρέμβαση και καθοδήγηση. Πρόκειται για μια έκκληση προς τους ηγέτες και τα άτομα να απομακρυνθούν από τον δρόμο της βίας, αγκαλιάζοντας τον διάλογο, τη διπλωματία και τη δέσμευση για ειρηνικές λύσεις. Το όραμα υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο της Εκκλησίας σε περιόδους συγκρούσεων και πόνου. Η χριστιανική ορθόδοξη πίστη καλεί την Εκκλησία να είναι φάρος ελπίδας, προωθώντας ενεργά την ειρήνη, τη συμφιλίωση και την ανθρωπιστική βοήθεια. Μέσα από τις προσευχές της Εκκλησίας, τις πράξεις ελέους και την ενσάρκωση της αγάπης του Χριστού, μπορεί να προωθηθεί η θεραπεία και η αποκατάσταση μέσα στην καταστροφή που προκαλεί ο πόλεμος.